Σήμερα 19 Νοέμβρη είμαστε μπροστά σε 4 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και 10 υπουργικές αποφάσεις. Με όλα όσα δεν τόλμησαν οι συνεταίροι της κυβέρνησης να βάλουν μέσα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε οριακά από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Στο στόχαστρό τους πια δεν είναι μόνο η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και η ίδια η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο κ. Σαμαράς όταν έλεγε ότι αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα, έλεγε τη μισή αλήθεια. Εννοούσε ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα που θα ψηφιστούν στη Βουλή. Διότι η Βουλή εξορίζεται από την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπαίνει απλά στο περιθώριο, καταργείται η λειτουργία της. Πλέον οι τροϊκανοί επίτροποι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σαν αυτές που αποφασίστηκαν χθες, θα κυβερνούν ερήμην των συσχετισμών και των διαδικασιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται απλά για μία εκτροπή. Δεν έχουμε να κάνουμε με παραχάραξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με τη σταδιακή μετατροπή της χώρας μας σε μία άλλη χώρα. Έχουμε να κάνουμε με αυτό που ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, χρησιμοποιώντας αυτές τις ανεύθυνες εκφράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει «προτεκτοράτο». Η χώρα μας μετατρέπεται σε μία απικία χρέους και καταστρατηγείται το Σύνταγμα και η ίδια η δημοκρατία. Απέναντι σε αυτή την πολιτική της υποτέλειας, εμείς λέμε ότι το μνημόνιο έχει αποδειχθεί πια ότι ήταν μια εγκληματική και αποτυχημένη συνταγή. Μόνη λύση η κατάργησή του και η επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το χρέος με τις πολιτικές της ύφεσης δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο. Γι' αυτό λέμε διαγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους τώρα. Λέμε ρήτρα ανάπτυξης, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν και για την ίδια τη Γερμανία. Και λέμε συντονισμός των χωρών του Νότου, κυρίως όμως των λαών, που βγαίνουν στο προσκήνιο, που εξεγείρονται στην Ευρώπη, για να αλλάξει αυτή η καταστροφική πολιτική, να υπάρξουν μέτρα πραγματικής ανάπτυξης.